Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νέο φιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταχισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Υπάρχουν πληροφορίες για επέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές και στο Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζονται σενάρια αντίδρασης, είπε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου η κολλητή του Μητσοτάκη. Και αν δεν το καταλάβατε, επεξεργάζονται τρόπους παρέμβασης στην εταιρεία Singular Logic που ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν και εκείνοι να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Στην καθομιλουμένη λέγεται Νοθεία και έρχεται να επαληθεύσει αυτήν την εκπομπή που εδώ και 2 χρόνια λέει ότι στις εκλογές θα τις κερδίσει όποιος ελέγξει την Singular Logic. Αυτά σας έλεγα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022 με αφορμή την διαρροή τότε από το Μαξίμου ότι οι κακοί Ρώσοι θα κακάρουν το σύστημα και θα αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Την αποστολή της ενημέρωσης του κοινού είχαν αναλάβει τα γνωστά παπαγαλάκια Νίκος Ευαγγελάτος και Χριστίνα Κοραή. Ότι και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε για δούριους ύπους στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν όλοι. Και ότι και η Κομισιόν ετοιμάζει ένα σχέδιο ακριβώς για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την εξέλιξη. Ο Πούτιν, αυτός είναι ο Ρώσος πρόεδρος στο επίκεντρο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι πρέπει να είναι η χώρα σε εγρήγορση και μάλιστα δεν θα επιτρέψει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να γίνουν παρεμβάσεις με να το πούμε, οποιοδήποτε στα τρόπο. Στα αλήθεια αποφάτει η κυβέρνηση ότι μπορεί να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι οι Ρώσοι στις εκλογές. Φυσικά. Εδώ. Φυσικά. Τι θα και θα σου πω και το σχέδιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, θα σου πω τώρα και κάποια πράγματα που δεν είναι γνωστά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βορύδης, συγκάλεσε συσκέψεις με τη Διεύθυνση Εκλογών και με την εταιρεία της Singular Logic και μάλιστα συζητήθηκαν, όχι μόνο ο Ρώσικος Δάκτυλος, ευρύτερα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να ψηφίσουμε μέσω σκάνερ. Δηλαδή, να μην υπάρχει το κλασικό χαρτάκι. Σκάνερ. Σκάνερ. Να βάζουμε θα είναι ειδικό ψηφοδέλτιο. Το σκάνερ αυτό θα διαβάζει και το σταυρό στο βουλευτή και την. Και πού το ξέρω εγώ ότι το σκάνερ θα γράψει αυτό που λέω. Αυτό που θέλω να ψηφίσω. Εντάξει, σκάνερ είναι. Σκάνερ είναι και επειδή είναι σκάνερ. Εντάξει, είναι ηλεκτρονικό. Κάτσε, με συγχωρείς, αλλά τώρα το χάνω λίγο. Δηλαδή, άμα είναι να φοβάται κάποιος ότι θα γίνει προσπάθεια να επηρεαστεί το αποτέλεσμα, πιο εύκολο γίνεται το να το επηρεάσεις με τα ηλεκτρονικά παρά με το χεράκι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν και αποκλείστηκε αυτή η μέθοδος. Διότι έχουμε καταλήξει, πώς λέμε τώρα, είναι καλό να έχεις ένα παλιό κινητό που να μην είναι smartphone, ναι, για να μπορείς να κάνεις να τις απόρριτες συνομιλίες σου. Είναι λοιπόν η κάλπη και το κλασικό χαρτάκι παραμένουν. Όμως, θα υπάρχουν αυξημένες δικλείδες ασφαλείας στον έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων. Φοβούνται δηλαδή ότι ο Πούτιν μπορεί, ας πούμε, στην Ελλάδα την ανατρέψει τα αποτελέσματα, να χαλάσει την καταμέτρηση, να κάνει hacking. Θα σου πω το ακραίο που έχει συζητηθεί. Ναι. Την ημέρα των εκλογών, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα, να υπάρξει χακάρισμα στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι έτοιμο γι' αυτό το ενδεχόμενο. Διότι, όπως μου εξήγησε ο κύριος Βορύδης, θα υπάρχει και το backup. Δηλαδή, είναι υπαρκτός ο φόβος ή το λένε τώρα για να πούνε κάτι και για την ενεργειακή κρίση και να ο κακός ο Πούτιν και ό,τι άλλο. Γιατί να μην είναι υπαρκτός όταν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, μόνο τους τελευταίους μήνες είχαμε, στη Γαλλία, ο Μακρόν ο ίδιος μίλησε. Καλά και στις ΗΠΑ. Το 2016 με Τραμπ. Έρχεται λοιπόν τώρα ο έγκυρος Guardian, που Σιριζέο δεν το λες, να μας επιβεβαιώσει, αποκαλύπτοντας ότι στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, έχουν αναλάβει δράση οι Ισραηλινοί φίλοι του Μητσοτάκη, που τους γνωρίσαμε από το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης Predator, προκειμένου να χειραγωγήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Ομάδα Ισραηλινών συμβούλων κατηγορείται ότι έχει αλλοιώσει περισσότερες από 30 εκλογές σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας hacking, σαμποτάζ και αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φέρεται να έχει εγκατεστημένο δικό της παράρτημα και στην Ελλάδα λίγο πριν τις εθνικές εκλογές. Αυτό φέρεται να αποκάλυψε νέα έρευνα που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του βρετανικού Guardian. Στην αποκάλυψη προχωρούν δημοσιογράφοι του Guardian, της Le Monde, του Spiegel και της Ελπέ, μετά από μια ενδελεχή έρευνα σχετικά με τους τρόπους χειραγώγησης των εκλογικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες.
Η λεγόμενη Team Γιώργη φτάνει μέχρι και την Ελλάδα και τα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς όπως αναφέρει η ίδια διαθέτει ομάδα κρούσης σε διάφορες χώρες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ομάδα διευθύνεται από τον Τάλ Χανάν, έναν 50χρονο πρώην πράκτορα των Ισραηλινών Ειδικών Δυνάμεων που εργάζεται πλέον ιδιωτικά. Έχει το ψευδώνυμο Γιώργη ενώ εργάζεται για να αλλοιώσει εκλογές σε διάφορες χώρες για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Έγγραφα και υλικό που διέρευσαν στο Guardian αποκαλύπτουν πως ο Ανάν δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις μεθόδους της ομάδας Γιώργη, αλλά δήλωσε «αρνούμε κάθε παράβαση». Η παραπληροφόρηση αποτελεί όπλο της Team Γιώργη, η οποία λειτουργεί μια ιδιωτική υπηρεσία που προσφέρεται για να παρεμβαίνει κρυφά στις εκλογές χωρίς να αφήνει ίχνη. Μάλιστα, η ομάδα δουλεύει για εταιρικούς πελάτες. Ο Χανάν φέρεται να δήλωσε στους δημοσιογράφους που υποκρίνονταν τους πιθανούς πελάτες ότι οι υπηρεσίες του, τις οποίες άλλοι περιγράφουν ως μαύρες επιχειρήσεις, ήταν διαθέσιμες σε υπηρεσίες πληροφοριών, πολιτικές εκστρατείες και ιδιωτικές εταιρείες με στόχο να χειραγωγήσουν κρυφά την κοινή γνώμη. Ισχυρίστηκε πως έχουν παρέμβει σε όλη την Αφρική, την Νότια και Κεντρική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, μία από τις βασικές υπηρεσίες της Team Γιώργη είναι εξελιγμένο πακέτο λογισμικού, το Advanced Impact Media Solutions ή AIMS. Έχει υπό έλεγχο ένα τεράστιο στρατό χιλιάδων ψεύτικων προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Telegram, το Gmail, το Instagram και το YouTube. Μάλιστα, ορισμένα avatar διαθέτουν ακόμη και λογαριασμούς Amazon με πιστωτικές κάρτες, πορτοφόλια Bitcoin και λογαριασμούς Airbnb. Ο Ανάν σκιαγράφησε την ομάδα του ως απόφοιτους κυβερνητικών υπηρεσιών με τεχνογνωσία στα οικονομικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις καμπάνιες, καθώς και στον ψυχολογικό πόλεμο που λειτουργεί από 6 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε, τώρα συμμετέχουμε σε μια εκλογική αναμέτρηση στην Αφρική. Έχουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και μια στα Εμμυράτα. Ακολουθείτε τα στοιχεία. Έχουμε ολοκληρώσει 33 εκστρατείες προεδρικού επίπεδου, 27 από τις οποίες ήταν επιτυχείς. Τέλος, η Team Γιώργη είπε στους δημοσιογράφους ότι θα δεχόταν πληρωμές σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin ή μετρητά. Τόνισε πως θα χρεώσει μεταξύ 6 και 15 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις στις εκλογές. Πήρε 7 δις από τους συνταξιούχους και τώρα τους δίνει 300 εκατομμύρια. Στα 880 ευρώ θα ανέλθει ο κατώτατος μισθός, 10% αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Είμαστε στις αγορές χάρη στο μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δις που αφήσαμε εμείς. Αυτές είναι κάποιες από τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, όπως τις κατέθεσε στο δελτίο ειδήσεων του Α και τον Αντώνη Σφρόιντερ. Όταν δε ο τηλεπαρουσιαστής παρέθεσε ως δεδομένο το τρομοκρατικό αφήγημα του Μαξίμου ότι στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου σημειώνεται ο κίνδυνος να καταπέσουν οι εγγυητικές του δημοσίου ύψους 50 δις αν δεν απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μηδίασε και τον ρώτησε ποιος δικαστής σας το είπε αυτό. Ακόμα περιμένει την απάντηση. Η διαφορά είναι ότι εμείς είχαμε βγει από μια πολύ παρατεταμένη μνημονιακή περίοδο. Και ήταν η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας για πρώτη φορά να δώσει κάποιες παροχές. Mm-hmm. Τις οποίες όμως εμείς είχαμε νομοθετήσει, θεσμοθετήσει ως μόνιμες. Όχι εφάπαξ και λίγο πριν τις εκλογές. Και βλέπουμε ότι σήμερα, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που στέρισε 7 δις από τους συνταξιούχους, διότι κατήργησε την 13η σύνταξη που την είχαμε νομοθετήσει ως μόνιμη το 2019, που είναι περίπου 4,5 δις την τετραετία. Και 2,5 δις στα αναδρομικά, τα οποία δεν τα δίνει στους συνταξιούχους, εξαγγέλει λίγο πριν τις εκλογές 300 εκατομμύρια, έναντι των 7 δις που δεν έχει δώσει. Το πρόγραμμα που παρουσίασα στη Διεθνή Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβρη είναι κοστολογημένο άρθρο-άρθρο. Και πράγματι προβλέπουμε κάποιες αυξήσεις, οι οποίες όμως αντισταθμίζονται από αυξήσεις και στα έσοδα. Mm-hmm. Όταν έχεις ένα πληθωρισμό 10%, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού. Και όχι μόνο του κατώτατου μισθού, διότι αλλιώς δεν βγαίνει. Εμείς λοιπόν έχουμε πει πριν φτάσει ο πληθωρισμός στο 10% ότι πρέπει να πάμε στα 880 ευρώ κατώτατο μισθό και να θεσπίσουμε την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
και 10% αυξήσεις και για τους δημοσίους υπαλλήλους, διότι έχουν πάνω από μια δεκαετία που είναι παγωμένοι οι μισθοί τους. Mm-hmm. Όταν έχεις μείωση της αγοραστικής δύναμης για το μέσο συνταξιούχο των 700-750 ευρώ 40% το τελευταίο χρόνο, όταν βλέπεις τις αυξήσεις να πηγαίνουν με ταχύτητα διαστημική στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στις αντλίες της βενζίνης, στους λογαριασμούς του ρεύματος, τότε κάπως πρέπει να ζήσουν οι πολίτες. Και οφείλουμε να δώσουμε τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά δεν είναι σε μόνιμη βάση, είναι 2,4-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρεις δόσεις. Mm-hmm. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Και λέμε όμως ότι η ρύθμιση που είχαμε κάνει και την είχαμε προβλέψει ως μόνιμη για την 13η σύνταξη στα πλαίσια των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών θα επανέλθει. Ήμασταν εμείς αυτοί που ρυθμίσαμε το χρέος, τη βγάλαμε από τα μνημόνια και αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ μαξιλάρια ασφαλείας, χάρη στο οποίο σήμερα είμαστε στις αγορές. Κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε επιδοματική πολιτική, αλλά έδινε στους ευάλωτους, στους αδύναμους. Σήμερα η μεσαία τάξη επιβιώνει με κουπόνια και αυτή είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη, υποτίθεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2018 ήταν μια κυβέρνηση που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Mm-hmm. Δεν ήταν δικές μας όλες οι επιλογές. Δεν μπορείς λοιπόν να συγκρίνεις μια περίοδο που για τη χώρα είναι ανοιχτή. Δεν έχει αυτή την επιτροπία, δεν mm-hmm. έχει αυτό τη θηλιά στο λαιμό. Δεν έχει τη δυσκολία να βγει στις αγορές με μια περίοδο όπου ήμασταν αναγκασμένοι να συγκυβερνούμε με την Τρόικα. Οι ίδιοι δικαστές στην απόφασή τους ότι εάν δεν γίνει αυτό, εάν δεν απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί και καταπέσουν οι εγγύησεις, τότε το δημόσιο θα χρεωθεί 50 δις. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω. Ποιος δικαστής σας το είπε αυτό, πώς προκύπτει αυτό? Οι εγγύησεις καταρχάς του ελληνικού δημοσίου είναι 19 δις. Mm-hmm. Αλλά δεν θα καταπέσει καμία εγγύηση αν υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά και την πρώτη τους κατοικία και τους δίνει τη δυνατότητα βιώσιμων ρυθμίσεων. Mm-hmm. Τι έκανε ο νόμος Κατσέλη? Έδινε τη δυνατότητα στον ευάλωτο δανειολήπτη που είχε πάρει ένα δάνειο που όμως δεν μπορούσε πια να αποπληρώσει διότι ήρθε η κρίση και το εισόδημά του συρρυκνώθηκε, να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια και να βγαίνει μια δικαστική απόφαση που να ορίζει αν όντως είσαι ευάλωτος δανειολήπτης και δεν μπορείς να αποπληρώσεις και σου προστάτευε την κατοικία. Mm. Για όσους το δικαστήριο έλεγε ότι δεν είναι ευάλωτοι δανειολήπτες αλλά είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν προστατεύονταν η κατοικία, γινόντουσαν πληστηριασμοί. Αλλά μονάχα για αυτούς. Αυτή η προστασία του νόμου Κατσέλη και του νόμου Σταθάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ την επέκτηνε και μέχρι το τέλος του 2019, δηλαδή 6 μήνες mm-hmm. μετά το τέλος της διακυβέρνησής μας. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, την επέκτηνε και αυτός για 6 μήνες μέχρι το καλοκαίρι του 20 λόγω της πανδημίας και εφήρμοσε, ήρθε και ψήφισε έναν πτωχευτικό κώδικα καινούριο που έρει κάθε προστασία. Αυτά ήταν κάποια από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου Σκεταμάνετ. Τώρα, αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει περισσότερες ειδήσεις, πιο αναλυτικές, πιο αποκαλυπτικές, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια, με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα τον βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά, για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.